Πανατούρτα. Πρωτότυπα δώρα για παιδιά από πάνες. Δεν σοβαρεύεσαι λίγο να πάω να κάνουμε την εκπομπή άσοχη 2? Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά στην πρώτη Web TV της Θεσσαλονίκης, citizentv.gr, και στη στοιχηματική εκπομπή άσοχη 2. Είμαι ο Φώτης. Είμαι ο Στάθης. Και μαζί πάλι θα ξεκινήσουμε να δούμε λίγο το κουπόνι μας. Σήμερα Σάββατο τι παιχνίδια κρατάμε. Αρχίζουν και λιγοστεύουν, τελευταία αγωνιστική στην Ισπανία. Θα ξεκινήσουμε να κάνω την αναφορά και το κάνουμε την προηγούμενο Σάββατο. Ναι, ναι, πες να κάνουμε το συνηθισμένο μας. Λοιπόν, καταρχήν για το προηγούμενο Σάββατο, η τριάδα που έδωσες, ναι, με απόδοση 4,74, την βγάλαμε, την πετύχαμε. Όσοι την έπαιξαν, πληρώθηκαν. Ωραιότατα ήταν. Χάσαμε το 1-1 στο τελευταίο Ρόμπερ του τελικού. Δεν φαντάζεσαι πόσο χτυπιόμουν. 4-10 είχαμε στοχή και 7,5 στο 1-1. Ναι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ρόμπιν αυτός. Δεν πειράζει. Κάποια παιδιά το παίζανε μπάγκερ, over, πληρώθηκαν αυτοί, δεν πειράζει. Ακριβώς. Αυτό μόνο από Σάουλ, γενικά καλά. Δηλαδή, άμα εξαιρέσουμε αυτό που έγινε. Όχι, πολύ καλά. 4,74 απόδοση να πληρωθείς. Τι, έβαλες δηλαδή, 30 ευρώ. Δεν χάσαμε λεφτά ακόμα. Εγώ, και χάσαμε. Και κέρδος βγάλαμε. Τι λεφτά. Κυριακή δεν πήγαμε καλά. Κυριακή, ναι, δεν πήγαμε τους καλά. Εντάξει. Συνηθισμένη. Σάββατο κάνουμε, Κυριακή πατώνουμε. Όχι, το αντίθετο ήταν πριν. Κυριακή βγάζαμε, τώρα το γυρίσαμε. Τώρα το γυρίσαμε, ναι. Εντάξει. Καλά είναι. Εγώ έδωσα και μέσα μεσοβδόμαδα στα παιδιά. Βγήκανε και αυτά. Βγήκανε πολλά. Όποιοι ακόμα δεν μας έχετε ακολουθήσει, στοίχημα Citizen TV είναι στο Facebook. asochi2@citizentv.gr, το email της εκπομπής μας. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε Ισπανία. Τελευταία αγωνιστική. Έχω κρατήσει. Για πες τι έχεις κρατήσει από εκεί. Λοιπόν, άκουσα με, Φώτη. Βλέπεις, βασικά θα παίξω, καταρχήν θα παίξω τον Άσο Λακορούνια. Μαζί σου. Παίζει με τη Σοσιεδάδ. Με τα μπούνια, μαζί σου. Θα σου εξηγήσω γιατί κιόλας, φαντάζομαι και εσύ ξέρεις. Απλά για να εξηγήσω και στον κόσμο. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, η La Coruña είναι μια θέση πάνω από αυτές που οδηγούν στη Β. Και ένα βαθμό μόνο. Ένα βαθμό διαφορά, αλλά άμα κερδίσει η La Coruña. Τέλος, δεν τις ενδιαφέρει τι κάνουν οι όλοι οι άλλοι. Ακριβώς. Η άλλη επίσης, η Θέλτα παίζει με στην έδρα της, παίζει με την Ισπανιόλ, αλλά ο Άσος του 1.33. Τι 1.33. Γελάω, ας πούμε. Επίσης, γελάω και με τον Άσο της Σαραγώσα. Όχι με τον. Τη Σκέτη και τη Μαγιόρκα. Τη Μαγιόρκα με τη Βαγιαδολή. Άλλο αστείο. 1,40. Και κάπως καλύτερο ήταν ο Άσος το 1,85 της Σαραγώσα με τον Ατλέτικο. Αλλά η Ατλέτικο δεν είναι πια ομάδουλα. Εντάξει. Όσο και αδιάφορο που είπε ο Φαλκάο να πετάξει ένα κολλάκι εκεί πέρα. Μπορεί να πάει να ρίξει 5 τώρα. Τι λες τώρα. Οπότε δεν τα αγγίζω αυτά. Μπορεί να έρθουν οι Άσοι, δεν λέω όχι. Απλά δεν. Έξω 1,44 ο Άσος της Θέλτα. Έτσι. Ναι. Ποιον, της Μαγιόρκα είπες μετά. 1,44 κι αυτό έξω. Τι να παίξεις τώρα που θα πάει να κερδίσουν και 7-0. Σαραγώσα που τη δίνει ο Πάπου 1,15. Όχι, τη δίνουν έξω λίγο πιο πολύ. Την πιστεύουν λίγο, δεν την πιστεύουν τόσο πολύ. 2-0-5 τη δίνουν έξω. Α, ίσως άμα θέλει να ρισκάρει κάποιος τη Σαραγώσα. Ναι, ίσως, αλλά εγώ με την Αθλέτικο. Εγώ δεν τα αγγίζω προσωπικά αυτά τα τρία παιχνίδια. Προτιμώ το Μάης το 2-3, ακόμα και το ΠΑΠ το 2-3 της Λακορούνιας. Μ' αρέσει. Εντάξει, παίζουν πολλά σενάρια. Αλλά η αγωνιστική είναι ό,τι πρέπει για live στοίχημα. Σήμερα λέω, θα έχουμε, να ξέρετε, έτσι, εσείς στο Facebook οι φίλοι, τα μέλη της καινούργιας ομάδας. Παρ' όλα αυτά, δεν λέω ότι δεν είναι ρίσκο ο Άσος. Καλά, πώς δεν είναι. Με τη Sociedad παίζει, δεν παίζει με καμιά κολομάδα. Και που ξέρεις, αν δεν στραβώσει η Βαλένθια. Μπράβο. Αν στραβώσει η Βαλένθια, η Sociedad καίγεται. Καίγεται, ακριβώς. Απλώς, εμείς παίρνουμε τώρα, από ό,τι κατάλαβα και εσένα, παίρνεις το ενδεχόμενο η Βαλένθια να κερδίζει την αδιάφορη Σεβίλη. Έτσι, και η Sociedad, αφού θα κερδίζει η Βαλένθια, είναι αδιάφορη
Η Λακορούνη ενδιαφέρεται, μια κατηγορία ολόκληρη. Ναι. Άμα, δηλαδή με τη λογική αυτό που λες εσύ. Ναι. Εμείς θα χάσουμε απλά κάποια ένα χαρτζηλίκι και αυτό θα χάσουμε μια κατηγορία. Ναι, και κοίταξε, είναι όμως και το ποσοστό, έτσι. Δηλαδή, 2.30 στον ΟΠΑΠ, 2.60 έξω, αξίζει σε τέτοιο ποσοστό να ρισκάρεις. Εγώ θα κρατήσω ένα άλλο παιχνίδι από την Ισπανία. Όχι, άρεσε. Ναι, το Βουρ. Βουρ. Δεν το συζητάμε και τώρα, τι λες. Για πες μου, δεν βρήκα. Εγώ θα σου πω τι θα κρατήσω. Θα κρατήσω το Levante Betis εκεί που όλοι θέλουν το Χ. Δηλαδή, λένε ότι με το Χ, ας πούμε, η απόδοση στον Οπαπάκι το έχει 2,95. Ναι. Πρόσεξε τώρα να δεις πόσο πιο πολύ διαβασμένος είναι ο ΟΠΑΠ που τον κατηγορούμε. Ναι. Το δίνει 2,95 το Levante Betis. Έξω ξέρεις πόσο έχει το Χ Levante Betis. 3,40. Κοίταξε πόσο διαβασμένη είναι. Ναι. Αλλά επειδή είναι διαβασμένη λοιπόν τα τσακαλάκια του ΟΠΑΠ, εγώ θα πάω με το διπλό. Η Levante... Και έξω. Κοίταξε, έξω... Όχι, έξω και ο ΠΑΠ είναι περίπου το ίδιο, 2.15 με 2.20 το δίνουν. Εγώ θα πάω στο διπλό για τον απλούστατο λόγο ότι η Λεβάντε δεν υπάρχει για μένα, σαν ομάδα. Έχει παρατήσει, έχουν φύγει διακοπές οι παίκτες τους εδώ και καιρό. Όλο χάνε. Ναι, ακριβώς. Δεν έχει. Δηλαδή, πού είναι, να σου πω τώρα. Να, εδώ, στη φόρμα. Μία νίκη, δύο ισοπαλίες, τρεις ήττες. Χαιρετίσματα. Έχει, σου λέω, τις τελευταίες αγωνιστικές είναι και τη νίκη που έκανε, που κέρδισε τη Bilbao 26 του μηνός, ήταν για να σωθεί, να το πούμε έτσι. Εντάξει. Εγώ θα πάω με το διπλό εδώ πέρα, να εξασφαλίσω ότι έχει να περιμένετε τίποτα. Και γιατί όχι, πρόσεξε τώρα, να μην πιάσει και τη Μάλαγα. Αν ιτηθεί από την Μπαρτσελώνα, πλούτς, η Μπέτις περνάει και τη Μάλαγα. Η Μάλαγα πάει μέσα στην Μπαρτσελώνα. Ναι, το γνωρίζω. Η Μπαρτσελώνα θέλει να πιάσει την κατοστάρα. Λογικά θα την πιάσει. Άρα, άμα κερδίσει η Μπέτις, όχι Χ, τσουπ, τσιμπάει την έκτη θέση. Αντί για την έβδομη. Είναι, έχουν διαφορά στα προκριματικά, πώς είναι και εδώ σε εμάς. Α, τα ίδια είναι. Δηλαδή, σε ποιους γύρους και το ένα και το άλλο είναι. Εντάξει. Εγώ θα το κρατήσω. Θέλω όμως να κερδίσει την Μάλαγα. Και εγώ έτσι πιστεύω. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να το δώσει. Άλλωστε, να το δώσει για ποιο, για την Μπέτις, και οι δύο στο ίδιο είναι. Δεν είναι δηλαδή καμιά ομάδα που να είναι βάσκη, κατάλαβες, να μπορεί να θέλουν να τους κάνουν. Λοιπόν, από Ισπανία λοιπόν, παιδιά, La Coruña, Sociedad, Άσο από το Στάθη, Levante Betis διπλό από μένα. Φυσικά εννοείται αυτά σε συστηματάκι, έτσι. Δεν είναι αποδόσεις αυτές για να τις παίξετε ή μονές, αν θέλετε. Τι κάνει ο κάμεραμάν. Το κάμεραμάν μας σήμερα έχει χαζέψει τελείως. Λοιπόν, εγώ, Στάθη μου, η επόμενη κατηγορία που θα πάω είναι Sweden. Κάθε λίγο σοκολάτα. Όχι, μωρό. Τσι πάει εσύ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν. Εσύ πες, ρε. Έλα, πάρε. Ορίστε, έλα. Πάρε. Έτσι, μπράβο. Τσίμπα. Τσίμπα το. Λοιπόν, Στάθη μου. Για πες μου, Φώτη. Σουηδία είναι το πρώτο παιχνίδι που θα κρατήσω. Εδώ είμαστε, Σουηδία. Άκου τώρα ομάδα. Την πρώτη, Μπρόμα από η Κάρνα. Μπρόμα από η Κάρνα. Ναι, ναι. Μάλμε. Μόνο για Σουηδές εκεί δεν μου ακούγεται. Ακριβώς. Πρόσφερα. Η Μπρόμα από η Κάρνα στα τελευταία 7 παιχνίδια έχει φάει γκολ. Έτσι. Όχι. Έτσι θα το δώσω και εσύ τώρα. Έχει σκοράρει το 73% τον γκολ της, θα έχει βάλει εντός έδρας. Η Μάλμε έχει σκοράρει σε όλα τα 10 τελευταία παιχνίδια. Σκοράρει ένα γκολ τουλάχιστον εκτός έδρας σε όλα τα παιχνίδια. Εγώ αυτό το βεράκι σε απόδοση 1.80 θα το πάρω. Καλή θα τους πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίταξε, όχι, είναι καλή ομάδα. Εντάξει. Είναι καλή. Δεν μπορούμε να πούμε. Βάζει γκολ σε κάθε παιχνίδι. Εντάξει, όχι, είναι καλή. Είναι καλή. Έφαγε την εξάρα την προηγούμενη. Ιμπραήμοβιτς. Πού είναι στην Μπρόμα από η Κάρνα. Στη Μάλμε. Στη Μάλμε, ναι.
Όταν είναι πιτσιρίκος. Ναι. Έχει κάποια προβληματάκια η Μάλμε λίγο με τα στόπερ της. Ο ένας ο Χελάντερ. Καλό, για μας, για τα γκολ. Ναι, ακριβώς. Μα γι' αυτό είναι που έκανα και συμπλήρωσε και κάρτες και ο Χάφ, ο Φρίμπερκ. Αποσιάζει και ο άλλος ο στόπερ, ο Χάλστι. Δηλαδή τα δύο στόπερ της αποσιάζουν. Μια χαρά είναι αυτό εδώ το βεράκι. Ναι, μάλιστα εμένα. Ναι. Όπως και ένα άλλο βεράκι είναι από, την ίδια, από το ίδιο πάλι πρωτάθλημα, είναι της Χάκεν με την Elfsborg. Αυτό το βεράκι στάθιμο, άμα το βρούμε όμως πρώτα. Δίνει, μας πληρώνει 1,75, 1,60 το έχει ο ΠΑΠ. Αν είναι αυτό εδώ. Το ΠΑΠ, κοίταξε. Ένα εβδομήριο το δίνει ο ΠΑΠ, το over της Μάλμε. Της Μπρομ από η Κάρνα λες τώρα εσύ. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Καλά, πάλι αρχίζεις νομίζω, με αυτά που μου έπεις. Πάλι, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Αυτό εδώ. Τώρα, Χάκεν Elfsborg. Επίσης θα το παίξω ένα οβεράκι αυτό. Εντάξει. Η Χάκεν είναι μια ομάδα που σκοράρει 14-16 γκολ εντός έδρας σε 5 παιχνίδια, έχει βάλει 9 γκολ και έχει φάει 5, μια χαρά είναι. Και η Elfsborg εκτός έδρας έχει βάλει 8 και έχει φάει 6, ωραιότατα είναι αυτά. Τα 6 τελευταία 1, 2, 3, 4 over για την Χάκεν, 1, 2, 3, 4, 5 over για την Elfsborg. Η οποία έριξε την εξάρα στην Μπρομ από η Κάρνα, την προηγούμενη αγωνιστική, και η Χάκεν 3 στη Σιριάνσκα. Μια χαρά είναι, από απουσίες το back λείπει, ο stopper, μια χαρά είναι, εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Δεν επηρεάζουν, η Elfsborg δεν έχει απουσίες. Και αυτό το βεράκι σε μια απόδοση γύρω στο 1,75 στάθη. Θα το πάρουμε. Και ένα τελευταίο παιχνίδι. Και ένα 60 στον κόρ. Ναι. Ένα τελευταίο παιχνίδι από Σουηδία 2, θα το κρατήσω, είναι το Angelholm Egirne. Είναι αυτό εδώ το ματσάκι, λοιπόν, δεν το παίζει ο ΠΑΠ, αυτό είναι μόνο για έξω, να ξέρετε. Έχουμε, ο κάμεραμάν εδώ πέρα μας κάνει κορδελάκια σήμερα, έχει κεφάκια, λίγο, τα έτσουξε λίγο. Σε βίρει. Την κόμενα την Κυριακή. Τη βάζει την κάλτσα. Τη βάζει την κάλτσα. Έτσι. Τη Γερμανίδα την κόμενα την Κυριακή, σου άρεσε που τη βάλαμε. Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Τώρα τι εθνικότητα να βάλουμε. Σουηδέζα. Τώρα Σουηδέζα. Έχουμε Σουηδία. Ή αν θες, επειδή είναι τελευταία αγωνιστική σήμερα, Ισπανία. Ισπανία, ναι. Βάλε μας Ισπανία να μας τρελάνεις. Λοιπόν, η Angelholm έχει δεχτεί γκολ στα τελευταία 7 παιχνίδια. Δέχεται σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της γκολ. Τώρα, στα τελευταία 8 παιχνίδια έχει 1, 2, 3, 4 over και η Egirne έχει 1, 2, 3, 4 over και αυτή. Περιμένω ένα ανοιχτό παιχνιδάκι. Είναι αρκετά το over, το βρίσκουμε έξω. Το έχω βρει 1,90 το over. Παίζει και ο Άσος, αλλά εγώ θα κρατήσω το over πιο πολύ γιατί βλέπω την Egirne να σκοράρει εκτός έδρας, όπως το έχει καταφέρει. Εναλλάξ πηγαίνει φυσικά η Egirne. Άμα προσέξεις, ένα μάτς δεν σκοράρει, ένα σκοράρει. Ένα δεν σκοράρει, ένα σκοράρει. Στο τελευταίο σκοράρει, αυτό είναι το τελευταίο. Έτσι, κανονικά τώρα η σειρά της είναι να μην σκοράρει. Άμα είναι να μην σκοράρει, ας φάει μια τρία ρούμπα. Σωστό. Ας φάει μια τρία ρούμπα και να τελειώνει η υπόθεση. Έτσι. Εγώ στάθη μου για σήμερα, πού είναι το κουπόνι μας. Για σήμερα Σάββατο δεν βλέπω τίποτα άλλο. Εντάξει, τώρα με κάτι. Α, είναι και ο τελικός του κυπέλου στην Ισπανία, στη Γερμανία. Στη Γερμανία. Το Bayer Stuttgart δεν αξίζει, πιστεύω, να ασχοληθεί τίποτα. 1,20 ο άσος της Bayer. Να ξέρετε, παιδιά, το ξέρουμε ότι είναι φαβορί. Μην το βάζετε καθόλου. Αφήστε το. Δηλαδή τώρα, α, πάω να παίξω 1,20 στον τελικό. Δεν α παίζει με την κολοπετινίτσα. Μπορεί ένα γκολ να βάλει, καταλάβει. Κάτι να γίνει, να είναι κουρασμένοι, να είναι από το μεθύσι από το Champions League. Να πάει 0-0, ξέρω εγώ, 1-1 για να πάνε στην παράταση. Ναι. Και ακάθομαι να χτυπιέμαι, να βγάλω τίποτα άλλα σημεία και να είμαι για το, στο 1-20. Αφήστε το live. Θα το δούμε το βράδυ αυτό, παιδιά. Στο live, άμα αξίζει κάτι. Σωστά.
Εντάξει, Ιδάλλως 10 η ώρα, Ισπανία, σας ξαναλέω και πάλι, είναι ό,τι πρέπει για να παιχτεί live σήμερα η Ισπανία. Αναλόγως με τα αποτελέσματα που θα έχει ο ένας, ποντάρει στον άλλον, αυτά θα τα πούμε μέσα στην ομάδα που κάναμε για το live bet μας, Citizen TV, στο Facebook. Εκεί θα τα λέμε. Λοιπόν, να κάνω μια ανακεφαλαίωση, Στάθη μου. Το τι ναι, κρατήσαμε. Θα την κάνεις εσύ. Πες την, έλα. Λοιπόν, το παιχνίδι που είπα από Ισπανία, καταρχήν, La Coruña Sociedad. Εδώ είμαστε. Ναι, στο 2-30 στον ΟΠΑΠ, 2-60 έξω. Μετά έδωσε στη Λεβάντε με την Μπέτις. Διπλό. Το βρήκαμε, στον ΟΠΑΠ μου φαίνεται ήταν 2-15 έξω. 2-20. Έτσι, σωστός είσαι. Και μετά πήγαμε μετά, Σουηδία. Σουηδία, η Χάκεν με την Έλσπορκ. Ακριβώς. Το έδωσε over. Και την, το άλλο το σουηδικό που είναι και τώρα μεσημέρι, έτσι. Δηλαδή γρήγορα, παιδιά. Βρώμα, τη Βρώμα. Βρώμα λέγε και τελείωνε. Βρώμα Μάλμε. Αυτό. Ναι, ρε, Βρώμα, πες τα καταλάβω. Πρώτα κάθεσαι να λες Βρώμα από η Κάρνα. Ακριβώς. Βρώμα είναι και τελείωσε η Μάλμε. Το ρόβερ τη Μάλμε, δηλαδή. Ακριβώς. Και πάλι μετά στο Σβίντεν. Και η Άγγελχολμ την... με την Έγκριτε. Στο Βεράκι που αυτό δεν το έχετε στον ΟΠΑΠ. Δεν το έχει ο ΟΠΑΠ, αλλά ακριβώς, ναι. Το δίνει σε 1,90. Τώρα, αυτά παιδιά τα 5 παιχνιδάκια ρίξτε τα σε ένα συστηματάκι. 3-4-5. Έτσι, όπως βλέπετε, δεν έχει και πλέον το Σάββατο δεν θα έχει πολλά παιχνίδια. Θα δούμε και πώς θα κάνουμε και εμείς εδώ. Θα συνοηθούμε με τον Στάθη πώς θα βγάζουμε τις εκπομπές μας. Να δούμε. Ίσως βγάζουμε αναλόγως, Στάθη μου σκέφτηκα, αν έχει περισσότερα παιχνίδια Κυριακής, να κάνουμε μία εκπομπή μόνο την Κυριακή. Ναι. Και τα παιχνίδια του Σαββάτου, αν βλέπουμε 2-3, να βγάζουμε μόνο μία καρτελίτσα. Τώρα γιατί για 2-3 παιχνίδια να καθόμαστε να τους ζαλίζουμε, να πώς βλέπουν όλη την εκπομπή. Εντάξει. Έλα, θα... θα δούμε πώς θα πάνε και τώρα. Να... Το πιο βασικό είναι το άλλο Σαββατοκυριακό που τελειώνει και η Ισπανία. Τώρα βλέπεις ότι γεμίζει λίγο το Σάββατο με Ισπανία. Άμα ναι, τη βγάλεις στην Ισπανία. Δεν έχει μείνει τίποτα. Έχει κάτι Βραζιλίες μετά το βράδυ που η Βραζιλία ακόμα είναι πολύ νωρίς για να αρχίσει να δίνει σημεία. Έτσι. Ναι, και μετά έχει Κυριακή. Βλέπεις Νορβηγίες το ένα το άλλο θα μπουν ξανά πιο καθαρά Κυριακή. Νορβηγίες, Σουηδίες. Πιστεύω ότι θα έχει πιο ψωμί την Κυριακή. Έτσι πιστεύω. Εγώ θα φανεί. Για μία ακόμη φορά να ευχαριστήσουμε και το χορηγό μας, παιδιά, την Πανατούρτα μας. Ευχαριστούμε, κορίτσια, πάρα πολύ. Πρωτότυπα δώρα για μωρά, για παιδιά, για μεγάλα παιδιά, για παππούδες, για γιαγιάδες. Και γιαγιάδες. Για ό,τι θες, ξέρω και εγώ. Προχθές μου είπαν ότι την πήραν τηλέφωνο για ηλικιωμένο. Τι βάλανε μέσα, ούτε ξέρω τι βάλανε μέσα. Τέλος πάντων. Έχω κι εγώ έναν παππού, τα πάω στον παππού μου, να τα δει παππούς. Χαρή. Τα χαρή λες ή τα βάλει κανένα κεφάλι του. Εξετάζει. Είναι, το παίρνει. Έχει χιούμορ. Το μόνο που μου είπανε, ναι, σε αυτόν εδώ πέρα τον παππού, επειδή είχε χιούμορ. Χιούμορ, η πάνηση ήταν ακράτειας. Εντάξει. Ζάχαρη, Πλέ, ναι. Μια χαρά είναι. Ξέρεις, είναι, εγώ το έχω σκεφτεί τώρα μεταξύ μου, τα λέμε τώρα αυτά. Το φαντάζεσαι με κανένα. Όχι, εγώ τα έχω σκεφτεί για να κάνεις και πλακίτσες, ρε παιδί μου. Δηλαδή να κάνεις δωράκι για να βάζεις μέσα τέτοια πάνες ακράτειας, προφυλακτικά. Θα ζητήσω από τα κορίτσια να κάνουμε καμιά τέτοια τρελίτσα. Έχουμε καμιά γιορτή τώρα κοντά. Κανένας γνωστός μας που γιορτάζει. Τον Αύγουστο τώρα είναι η μεγάλη γιορτή. Ναι. 15 Αύγουστο. Πέτρου και Παύλου. Πέτρου και Παύλου πότε είναι. Πότε είναι. Τώρα, τον Ιούλιο. Α, ωραία. Ναι. Πέτρου και Παύλου. Ναι. Έχω και τον πεθερό μου, τον λένε Πέτρο. Κομπλέ. Κομπλέ. Μάλιστα. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν. Συγγνώμη τώρα. Θα το κάνω. Να κάνω. Ναι, ναι, τελειώσαμε. Απλώς να κάνω κάτι. Ξέρεις. Όχι. Σαν χαζομπαμπάς, ναι. Με έχει πρίξει η κόρη μου, λέει εμένα ο μπαμπά λέει, δεν μου μιλάς καθόλου. Αν μου επιτρέψεις να κάνω αυτό που το έβλεπα στις τηλεοράσεις και γελούσα. Γεια σου Ιωάννα, γεια σου. Γεια σου Ιωάννα και από μένα. Άντε. Λοιπόν, αυτά παιδιά τα λέμε αύριο Κυριακή. Από μένα το Φώτη. Από μένα το Στάδι. Σαλούτε. Είστε επανειδήν.